το μπαλάκι είναι στο ελληνικό πεδίο. Υποθέτω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα υποβάλει προτάσεις και η συμβουλή μου θα ήταν να διαπραγματευτούμε με την Ελλάδα επί τη βάση αυτών των συγκεκριμένων προτάσεων όταν τεθούν σε συζήτηση. Γιατί η άποψή μου είναι ότι όντως δεν είναι δεκτό ένα Brexit. Επόμενη ερώτηση που υποβάλλεται στον κύριο Σούλτς. Υπάρχει πολύ έντονη κριτική σε ό,τι αφορά τη θέση σας εναντί του ελληνικού δημοψηφίσματος. Ακόμα και από τη σοσιαλιστική ομάδα σας επικρίνουν. Τι απαντάτε στην κριτική και σε αυτούς που σας ζήτησαν να παραιτηθείτε από πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Δεν μου ζήτησε κανείς να παραιτηθώ από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Η ρίση του εμπαρόδο ήδη απάντησε στο ερώτημά σας, απαντώντας την προηγούμενη δημοσιογράφο. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη σας ζήτησε να απαραιτηθείτε. Ναι, αλλά η Μπάρμπαρα Σπινέλη δεν είναι στην ομάδα των σοσιαλιστών, δεν ανήκει στο δική μου πολιτική ομάδα. Νομίζω η κυρία Σπινέλη θέλει να απαραιτηθώ από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, οπότε δεν με εκπλήττει αυτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Jean-Michel Box. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Το ερώτημα που επανέρχεται. Η ελληνική κρίση τώρα είναι πλέον περισσότερο πολιτική παρά χρηματοοικονομική. Οι συντηρητικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη μήπως θέλουν να διαλύσουν μια αριστερή κυβέρνηση για να αποφύγουν το προηγούμενο? Κοιτάξτε, είναι ταυτόχρονα και πολιτικό το ζήτημα και χρηματοοικονομικό. Δεν θα πρέπει να υποτιμάτε το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός είπε όχι. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις της απάντησης αυτής. Η μία, είμαι σίγουρος, είναι ότι τα βάσανα του ελληνικού λαού πλέον είναι ανυπόφορα για πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και στην προηγούμενη τελευταία θητεία, υπήρχαν πολύ έντονες επικρίσεις σε σχέση με την θέση που πήρε η Τρόικα και υπήρχε πολύ μεγάλη πλειοψηφία που καταδίκασε τη σχετική στάση. Συγχαίρω ιδιαίτερα αυτά που κάνει ο κύριος Γιούνκερ σε σχέση με την αντιμετώπιση των συνοπιών και αυτών που ζητούν η ελληνική κυβέρνηση. Τελικά δεν υπήρξε αποτέλεσμα των προσπάθειων αυτών. Είδαμε που καταλήξαμε και τώρα κινούμαστε σε ένα δημοψήφισμα. Όπως είπαμε, χρειάζεται κάποια λύση στο δημοψήφισμα. Η αντιπαράθεση και η σύγκρουση δεν είναι λύση. Το να φέρουμε και να συγκεράσουμε τις δύο πλευρές είναι το σημαντικό και ελπίζω να συμβεί. Σίγουρα θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις που θα υποβληθούν, αλλά είναι κάτι που είπε και ο κύριος Τσίπρας. Περιμένουμε τις προτάσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Είχαμε προτάσεις που υπευλήθησαν από τους 18 και αυτές απορρίφθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση. Εάν είχε προηγηθεί το δημοψήφισμα, γιατί η ελληνική κυβέρνηση είπε δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την πρόταση αυτή, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Τώρα όμως η ελληνική κυβέρνηση, αφού έχει καταρρύψει τις προτάσεις των 18, πρέπει να επανέλθει. Είναι κάτι το εφικτό. Όπως είπα και πριν, είμαι υπέρ του να κρατηθεί ενωμένη η Ευρωζώνη. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν την Ευρωζώνη κάνουν λάθος. Ήμουν ευγνώμων στον Jean-Claude Juncker που διατράνωσε για άλλη μια φορά σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια ότι όπως πάντα, όπως σκεφτόμουν και εγώ, θα πρέπει να πλησιάσουμε την Ελλάδα.
αλλαγή πλέον τώρα θέματος που αφορά την Διατλαντική Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις, την TTIP. Νομίζω ότι προτείνεται ένα αλλακτικό σύστημα για το ISDS. Γιατί θα ήταν αυτό απαραίτητο? Είναι άσχετο το θέμα. Question to Mr. Scholz. The existing ISDS system has neither majority here in the parliament nor I think. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την συνέντευξη.